Νίκο Κατσιγιάννη, από το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων και Εμπορευπαλλήλων Δυτική Αττικής. Το τι ζούμε όλα αυτά τα χρόνια, τι έχουν ζήσει και οι προηγούμενοι από εμά, όσοι είμαστε νεότεροι, τέλο πάντων, το έχουμε πολύ ξεκάθαρο. Τα τελευταία 60 χρόνια ξέρουμε πολύ καλά το έγκλημα που συντελείται, του καρκίνου που προκαλούνται, την υποβάθμιση τη περιοχή γενικότερα, και όχι μόνο από τη χωματερή, από όλη την πολιτική την οποία ασκείται τέλο πάντων εδώ στι γειτονιέ μα. Έχουμε πολύ ξεκάθαρα τα πράγματα. Είναι πολύ, ξεκάθαρος όμως και, είναι πολύ ξεκάθαρη όμω και η στάση δική μα. Το πώ όλα αυτά τα χρόνια μαζικά, δυναμικά, απέναντι σε όλη αυτή την κατάσταση, παλεύουμε ενωμένοι γύρω από τα σωματεία μα, γύρω από του μαζικού φορεί, γύρω από τι διάφορε πρωτοβουλίε που έχουμε πάρει όλα τα τελευταία χρόνια, αφήνοντα απ' έξω όλου αυτού του οποίου εμφανίζονται κατά καιρού ανάλογα με, τις διάφορες, με το ποιο είναι στι διάφορε διοικήσει. Είτε περιφέρεια είτε κυβερνητικέ θέσει, και έρχονται να καλύψουν ένα μικρό κομματάκι να κάνουν το δικό τους κομμάτι αλλά ουσιαστικά δεν εμφανίζονται πουθενά και δεν εκπροσωπούν ουσιαστικά κάποιο μαζικό φορέα. Είμαστε εδώ, παλεύουμε και νομίζω ότι δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να τιμήσουμε αυτή τη μέρα σήμερα, Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος, από μια μεγάλη κινητοποίηση σαν αυτή που έχουμε σήμερα το απόγευμα στη συμβολή τη της Λεωφόρου φυλής με τη, με τη Θυβών, ε για το κλείσιμο αυτού του έσχους που καταστρέφει πέρα από το περιβάλλον και τις ζωές μας καθημερινά. Και το τελευταίο, για να μην κουράσω, είναι το τελευταίο αστείο, αν μπορούμε να το πούμε, που κυκλοφορεί στις γειτονιές δικές μας, σαν Ανλιώσια και στο Ζεφύρι, που μεγάλη αλυσίδα σούπερ μάρκετ, ανακοίνωσε στους εργαζόμενούς της ότι θα δουλεύουν και Κυριακές πλέον, καθότι ο Δήμος Φιλής είναι τουριστικός δήμος και μιλάμε για ένα σούπερ μάρκετ, το οποίο βρίσκεται στα σύνορα Ζεφυρίου με έναν λιώσχε. Ευχαριστώ πολύ.